έλλειψη προσωπικού φαίνεται να είναι το αγκάθι στην ΕΜΑΚ που επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Μάρκης Ροδόπης-Άρης Γιαννακίδης για να ενημερωθεί για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Παρά τα θανατηφόρα ατυχήματα που κόστησαν τη ζωή σε αθώα αγγελούδια και παρά τα μέτρα της τροχέας, ορισμένοι συνείδητοι επιμένουν αλλά παράνομα. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η σπαραγκοπαραγωγή και η παραγωγή ακτινιδίων στην Καβάλα μίλησε στην κάμερα του Art Channel ο πρόεδρος του, Σπότης Λίτσος. Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στον τομέα του εθελοντισμού αλλά και της προσφοράς φαίνεται να είναι οι φοιτητές του ΤΕΦΑ που σημείωσαν μεγάλη συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσαν οι ίδιοι για 20η χρονιά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Την ΕΜΑΚ που εδρεύει στην Κομοτηνή επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης και ενημερώθηκε για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Το προσωπικό που θα στελεχώσει τώρα τις υπηρεσίες της ΕΜΑΚ στην Κομοτηνή υπολείπεται ακόμη, κάτι που πραγματικά δυσχεραίνει τη λειτουργία της αυτή τη στιγμή. Χώρος υπάρχει. Εδώ είναι καλός, μπορεί να στεγάσει και άλλα αυτοκίνητα με την κατάλληλη διαρρύθμιση άμα θα βάλω. Η έλλειψη προσωπικού φαίνεται να είναι το αγκάθι στην ΕΜΑΚ. Η προκήρυξη του 2003 ακυρώθηκε και αναμένουν από τότε προσλήψεις με διαφανή τρόπο, όπως τόνισε ο Μάρκης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης, που επισκέφτηκε την ΕΜΑΚ σήμερα και ενημερώθηκε για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Στις 9 Τετάρτου του 2003 το κτίριο παραδόθηκε στους χρήστες, στους πυροσβέστες, άρα από κτηριακή υποδομή είμαστε πανέτοιμοι. Και το Νοέμβριο του 2003 είχε γίνει η προκήρυξη για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για να λειτουργήσει η ΕΜΑΚ. Δυστυχώς ακυρώθηκε εκείνη η προκήρυξη και ήταν μια προκήρυξη με πλήρη διαφάνεια, με αξιοκρατία και μάλιστα με πλήρη μοριοδότηση. Και ακυρώθηκε για να γίνει πιο αντικειμενική διαδικασία. Αναμένουμε από τότε, από το 2003, έχει περάσει ένας χρόνος και δεν βλέπουμε να προχωράει τίποτα. Αναδεικνύω ένα σοβαρό πρόβλημα. Στις 15 του μήνα θα είμαι στην Αθήνα όπου θα έχω μια επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο για να διευθετηθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, είναι ένα θέμα που αδικεί την περιοχή μας. Είναι η μοναδική ΕΜΑΚ σε όλη τη χώρα η οποία ναι μεν έχει ιδρυθεί αλλά δεν λειτουργεί. Και δεν ξέρω γιατί δεν λειτουργεί. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να μας απαντήσει τους λόγους που δεν λειτουργεί η ΕΜΑΚ στην Κομοτηνή. Μηχανοκίνητα, υπάρχει καλός εξοπλισμός και το θέμα είναι να υπάρχει και το έμψυχο υλικό για να μπορέσει να λειτουργήσει κάποτε η ΕΜΑΚ που επαναλαμβάνω ιδρύθηκε το 2000. Για τις υπηρεσίες που στεγάζονται στην ΕΜΑΚ και τον εξοπλισμό καθώς και την προκήρυξη θέσεων που αναμένουν για να στελεχωθεί η ΕΜΑΚ μίλησε ο διοικητής κ. Ακριτίδης. Στεγάζεται η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στεγάζεται το Συντονιστικό Περιφερειακό Κέντρο, αυτό που συντονίζει τις δυνάμεις και σε έμψυχο και άψυχο υλικό στα διάφορα συμβάντα της περιφέρειας και θα στεγαστεί στο μέλλον και η τέταρτη ΕΜΑΚ, η οποία θα επανδρωθεί μόλις γίνονται προσλήψεις. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των ανδρών που θα έρθουν ειδικά για την τέταρτη ΕΜΑΚ. Αυτή τη στιγμή επίσης έχουμε μέσα στις αποθήκες υλικό το οποίο θα χρησιμοποιήσει η τέταρτη ΕΜΑΚ. Έχουμε το χημικό αυτοκίνητο ειδικό για διαρροές χημικών προϊόντων. Έχουμε δύο λεωφορεία μεταφοράς των ανδρών της ΕΜΑΚ και διάφορα άλλα πυροσβεστικά αυτοκίνητα της ΠΥ Κομοτηνής τα οποία μεταφέρονται εδώ για λόγους προστασίας από τις καιρικές συνθήκες. Επίσημα δεν έχει έρθει κανένα έγγραφο για πρόσληψη προσωπικού, από ό,τι είδαμε μόνο στις τηλεοράσεις ότι θα προσληφθούν 320 άτομα. Ελπίζουμε ότι εκεί θα είναι και το προσωπικό αυτής της υπηρεσίας. Μπορεί οι βαμβακοπαραγωγοί της περιοχής μας να έχουν ακόμη αδιάθετες μεγάλες ποσότητες βαμβακιού, αλλά είναι και άλλοι γεωργοί, αγρότες που αντιμετωπίζουν πολλά και δύσκολα προβλήματα στην περιφέρειά μας, όπως οι σπαγκοπαραγωγοί. Μπορεί να είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βαμβακοπαραγωγοί φέτος στη σοδειά τους, αφού τα περισσότερα βαμβάκια δυστυχώς δεν τα έχουν πουλήσει. Πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλλοι αγρότες, γεωργοί και πολύ περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι σπαραγκοπαραγωγοί στην Καβάλα. Για τα δικά τους προβλήματα μιλά ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Φώτης Λίτσος.
Με απελπιστικά χαμηλές τιμές για τους παραγωγούς ακτινιδίων ήταν η φετινή χρονιά, σύμφωνα με τον πρόεδρο παραγωγών Φώτη Λίτσο, ο οποίος τόνισε πως τα προβλήματα είναι πολλά. Το ακτινίδιο είναι τοπικό προϊόν για την Καβάλα και δεν έχει κοινή οργάνωση αγοράς με επιδότηση. Γι' αυτό η πολιτεία θα πρέπει να εγκρίνει τις επενδύσεις. Η τιμή του ακτινιδίου για τον παραγωγό κοιμάνθηκε στο 1 τρίτο των περσινών τιμών. Και οι οργανώσεις οι οποίες έχουν συγκεντρώσει ακτινίδια και αυτές ακόμη δεν γνωρίζουμε πόσο θα καταλήξουν. Βεβαίως πιστεύω ότι η συγκέντρωση που κάναμε εμείς σαν συνεταιρισμός και η ΑΣ Καβάλας που έκανε, πιστεύω ότι θα έχουν καλύτερες τιμές η παραγωγή από αυτούς που τα δώσανε, ας πούμε, στους ελεύθερους εμπόρους. Να μπορέσουν να το κρατάνε σε ειδικές υποδομές που θα κάνουν, ψυγεία, ψυκτικές εγκαταστάσεις, όπου θα μπορεί να βγαίνει, ας πούμε, στην αγορά όλο το χρόνο μέχρι και τον επόμενο Αύγουστο, για να μπορούν, ας πούμε, έτσι συντηρητικές οργανώσεις και προστιθέμενη αξία αυτή που θα παίρνουν από την αγορά να την μετακυλούν στον παραγωγό και έτσι ο παραγωγός να έχει μεγαλύτερο εισόδημα. Να αλλάξουμε κλίμα στη συνέχεια και να περάσουμε στα αστυνομικά συμβάντα στην περιφέρειά μας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 3 στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κομωτινής Ξάνθης. Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιωματοπικά με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του ενός οδηγού. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Σισμανόγλιο Νοσοκομείο Κομωτινής, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα τροχαίας Κομωτινής. Η επέμβαση τροχαίας ήταν άμεση, ενώ παρέμεινε στο σημείο για διευκόλυνση της κίνησης. Στο συγκεκριμένο σημείο έχουν γίνει πολλές φορές ατυχήματα, γεγονός που πρέπει να το λάβουν υπόψη οι αρμόδιοι. Χθες και ώρα 8 σε αγροτική περιοχή της Μάκρης Αλεξανδρούπολης συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Αλεξανδρούπολης ένας 43χρονος πολίτης Βουλγαρίας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, διότι κατά το γενόμενο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε βιτιοφόρο αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, άδεια κυκλοφορίας, κρατικές πινακίδες, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στερούντας άδεια οδηγήσεως. Ο ανωτέρω με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το τμήμα τροχέας Αλεξανδρούπολης θα παρεπεμφθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ η ιδιοκτήτρια του οχήματος αναζητείται. Σήμερα και ώρα 1.30 στην Εγνατία Οδό στον κόμβο Πελαγία συνελήφθη από άνδρες του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών με τη συνδρομή αστυνομικών της Όπτια και της Υπηρεσίας Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης ένας 52χρονος ημεδαπός, διότι κατελήφθη να μεταφέρει με δημόσιας χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο στερούμενος αντίστοιχης άδειας οδήγησης 28 λαθρομετανάστες, 20 υπηκόους Ιράκ, 7 Πακιστάν και 1 Συρίας, με προορισμό το εσωτερικό της χώρας έναντι συνολικής αμοιβής 1.000 ευρώ. Οι λαθρομετανάστες εισήλθαν στη χώρα μας στις νυχτερινές ώρες της 28ης προς 29 Νοεμβρίου του 2004 μέσω του ποταμού Εύρου από την περιοχή Φερών με πλαστική βάρκα με τη βοήθεια Ιρακινού, στον οποίο θα κατέβαλαν μετά την αφιξή τους στην Αθήνα 4.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το φορτηγό και ένα κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκαν. Την ίδια ημέρα και ώρα 5.30 στο 20ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης Κομωτινής συνελήφθη από άνδρες του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών ένα 47χρονος ημεδαπός, διότι κατελήφθη να μεταφέρει με το δημόσιας χρήσης φορτηγό 20 λαθρομετανάστες, 17 υπηκόους Ιράκ και 3 Παλαιστίνης, με προορισμό το εσωτερικό της χώρας έναντι συνολικής αμοιβής 1.000 ευρώ. Οι λαθρομετανάστες ήρθαν λάθρα στη χώρα μας τις νυχτερινές ώρες της 28ης προς 29 Νοεμβρίου του 2004 μέσω του ποταμού Εύρου από την περιοχή Φερών με πλαστική βάρκα. Το φορτηγό και ένα κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκαν. Όλοι οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίζονται σε βάρος τους από το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών θα παραπευθούν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης. Χθες και ώρα 11 στην Κομωτινή, σε ευνηδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησαν άνδρες του τμήματος ασφάλειας Κομωτινής σε κατάστημα καφενείο συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του, γιατί κατελήφθη να έχει εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ένα ηλεκτρονικό παίγνιο που λειτουργούσε με κέρμα των 0,50 ευρώ. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα ασφάλειας Κομωτινής. Χθες και ώρα 8.30 στο 7ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κομωτινής Ξάνθης, ένας 23χρονος εργάτης της ΔΣΕ, στην προσπάθειά του να ανασηκώσει μεταλλική ράβδο βάρους 500 κιλών με τον υψωτικό μηχάνημα που χειριζόταν, η ράβδος έπεσε και τον τραυμάτισε σοβαρά στο δεξί του πόδι. Ο εργάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομωτινής για νοσηλεία, ενώ την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κομωτινής. Τα αυξημένα μέτρα της τροχέας και η αυστηρότατη έλεγχη των τελευταίων καιρών φαίνεται ότι αφήνουν αδιάφορους πολλούς από τους οδηγούς και πολύ περισσότερο τους οδηγούς φορτηγών.
παρέλαθαν ατυφόρα ατυχήματα που κόστησαν τη ζωή σε αθώα αγγελούδια παρά τα μέτρα της τροχέας. Ορισμένοι ασυνείδητοι επιμένουν αλλά παράνομα. Το συγκεκριμένο φορτηγό το συνάντησε χτες η κάμερα του Art Channel στον επαρχιακό δρόμο Ιάσμου Κομωτινής. Νασίρι πλατφόρμα γεωργικού ανελκυστήρα χωρίς ειδικά προειδοποιητικά σήματα και διαφορώντας για τη ζωή των συμπολιτών του. Στην επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο συνόδευσε τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ο Υφυπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος συμμετείχε στις διευρυμένες συνομιλίες και στο περιθώριο αυτό είχε διμερείς επαφές με τους Υπουργούς Επενδύσεων, Εμπορίου και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Σε επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο συνόδευσε τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ο Υφυπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδης μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Πέτρο Μολυβιάτη, τον Υπουργό Επικρατείας Θεόδωρο Ρουσόπουλο και τον Υφυπουργό Εξωτερικών Πέτρο Σκανδαλάκη. Ο κ. Ευρυπίδης Τηλιανίδης συμμετείχε στις διευρυμένες συνομιλίες και στο περιθώριό τους είχε διμερείς επαφές με τους Υπουργούς Επενδύσεων, Εμπορίου, Μεταφορών και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Ο Έλληνας Υφυπουργός Εξωτερικών, δίδοντας συνέχεια στις αποφάσεις των Πρωθυπουργών, προγραμμάτισε διυπουργική συνάντηση και επιχειρηματική αποστολή στην Αίγυπτο την ερχόμενη άνοιξη. Τα ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας εξαγωγών, συγκοινωνιακής σύνδεσης αναπτυξιακής διπλωματίας, ανάπτυξης επιχειρηματικών σχέσεων αποτελούν προτεραιότητες και για τις δύο χώρες. Όπως δήλωσε ο κ. Ευρυπίδης Τηλιανίδης, η Ελλάς μπορεί να γίνει πύλη της Αιγυπτιακής αγοράς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αίγυπτος γέφυρα των εξαγωγών για την προώθηση των ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων στον αραβικό κόσμο και την Αφρική. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, ενισχύοντας περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις και διανοίγοντας νέες προοπτικές μεταξύ των κυβερνήσεων, όσο και μεταξύ των αγορών και των κοινωνιών. Άλλωστε, στην κατεύθυνση αυτή είναι σημαντικός και ο ρόλος που διαδραματίζει την Αθήνα, το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια, ισχυρή κοινότητα των Ελλήνων Αιγυπτιωτών. Εκατοντάδες ήταν οι θαυμαστές και οι θαυμάστηρες του Μιχάλη Χατζηγιάννη που είχαν κατακλείσει το εμπορικό κέντρο του Κοσμόπολης χθες το βράδυ για να απολαύσουν το μεγάλο καλλιτέχνη από κοντά. Χιλιάδες ήταν οι θαυμάστηρες και οι θαυμαστές που είχαν καταλύσει το Κοσμόπολης Πάρκ για να απολαύσουν από κοντά τον αγαπημένο τους τραγουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη. Η εξέδρα είχε στηθεί από νωρίς στη μία πλευρά του τεράστιου εμπορικού κέντρου στο φωταγωγημένο εξωτερικό χώρο του Κοσμόπολης. Ακατάλληλη σκηνή με την επιτυχία φλερτάρει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αφού έχει ετοιμάσει ένα από τα καλύτερα CD της καριέρας του. Με τη μοναδική φωνή και τον ανικό pop στυλ του ενθουσίασε και ξεσήκωσε τα πλήθη ο γνωστός τραγουδιστής. Ντυμένος στα λευκά ερμήνευσε σχεδόν όλα τα γνωστά του κομμάτια. Αρκετά μεγάλη ήταν η συμμετοχή των φοιτητών του ΤΕΦΑ, του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, στη σημερινή αιμοδοσία. Η
ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στον τομέα του εθελοντισμού αλλά και της προσφοράς φαίνεται να είναι οι φοιτητές του ΤΕΦΑ που σημείωσαν μεγάλη συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσαν οι ίδιοι για 20η χρονιά. Καθοριστικό ρόλο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών φαίνεται να έπαιξαν οι καθηγητές τους. Και εδώ και 25 χρόνια που ξεκίνησε και είναι μια πολύ καλή προσπάθεια γιατί οι ανάγκες πλέον σε αίμα έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες. Δεν υπάρχει καθόλου αίμα στα νοσοκομεία. Και αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε, να σας μιλήσω λίγο με αριθμούς. Μέχρι στιγμής έχουμε μαζέψει 9 φιάλες αίμα. Ενώ στο νοσοκομείο, αν έρθει ένας ασθενής με διάτρηση, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 5-6 φιάλες, δηλαδή για ένα μόνο ασθενή. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι τα νούμερα, μιλάνε από μόνα τους, ξέρω εγώ, είναι πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή να ενημερώσουμε πιο πολύ τον κόσμο, ώστε εντάξει, ήρθαν εδώ πέρα μία φορά, να το συνηθίσουν και να το κάνουν σε πιο μόνιμη βάση να έρχονται για να γίνει τρόπο ζωής αυτό το πράγμα επιτέλους όπως είναι σε όλο τον κόσμο. Πώς τους βλέπετε τους φοιτητές? Εδώ πέρα τους φοιτητές βλέπω πάρα πολύ να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Να δείχνουν, ας πούμε, σε άλλες σχολές δεν έχουν τόσο μεγάλη ενημέρωση, δεν ξέρω τι ακριβώς τι. Εδώ πέρα τους βλέπω ότι έρχονται όλοι με αρκετή έτσι διάθεση. Να πω ότι είναι καλής με το κοινό. Είναι καλούς και ναι, ακόμα έχουν μαθήματα τα παιδιά, δεν έχουν με πολύ μεγάλη προσέλευση. Και έχουν κάποια σχέση με τη φυσιολογία και με την ανατομία. Ναι. Καθιστά και πιο γνώστες προεδρικημένα, έτσι δεν είναι? Έχουν, ναι, κάποια γνώση. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά οι καθηγητές για να τους προωθήσουν, να τους ενημερώσουν και να μπορέσουν να έρθουν εδώ πέρα αρκετοί να κάνουν κάποια. Νομίζω μέχρι τη μία. Για να συμμετέχει κάποιος σε θελοντική αιμοδοσία πρέπει να μην πηγεί το προηγούμενο βράδυ, να έχει καλή πίεση και να είναι υγιής, σύμφωνα με τον γιατρό Περικλή Παπαϊωάννου. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να μην έχει πιει το προηγούμενο βράδυ, το πιο βασικό. Πρέπει να μην πάσχει από χρόνια νοσήματα, κυρίως του αίματος, να μην έχει στίγμα, που είναι αρκετά συχνό, ειδικά στην Ελλάδα, της μεσογειακής αναιμίας. Θα πρέπει να έχει κάποια, η πίεση του να είναι μέσα σε κάποια όρια, συνήθως είναι το 10-11, μιλάμε τώρα για τη συστολική πίεση. Θα πρέπει να μην παίρνει φάρμακα, να μην έχει κάποια όξια εμπειρία το νόσημα, παράδειγμα κάποιο κρυολόγημα, κάποια γαστρεντερίτιδα, τέλος πάντων κάποιο νόσημα. Και φυσικά δεν πρέπει να έχει κάποιο μεταδοτικό νόσημα, αν και αυτό δεν είναι σε θέση πάντα να το ξέρει, δηλαδή αν έχει... Στόχος του Τμήματος Μαζικού Αθλητισμού και Αναψυχής είναι να ξεπεράσουν τις 5 ποτήλες, σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή των ΤΕΦΑ, Γεώργιο Κώστα, που επισήμανε ότι θα βραβευτούν οι φοιτητές που συμμετείχαν για 4η συνεχή χρονιά στην αιμοδοσία. Που η ειδικότητα Μαζικός και Αναψυχή οργανώνει αιμοδοσία. Έχουμε βάλει στόχο να περάσουμε τις 50 ποτήλες. Αυτό το προσπαθούμε κάθε φορά και άλλες φορές το καταφέρνουμε, άλλες όχι. Είναι, αν θέλετε, και καμιά φορά και τα μαθήματα ή πολλές φορές οι αρρώστιες, οι επιδημίες, κρυολογήματα που έχουν στα παιδιά. Πάντως, θα ήθελα να πω ότι τα ΤΕΦΑ ιδιαίτερα είναι πολύ ευαισθητοποιημένα στο θέμα της αιμοδοσίας, αλλά και ειδικά η ειδικότητα Μαζικό και Αναψυχή που έχει να κάνει, αν θέλετε, με νέες μορφές άσκησης, με νέες μορφές αθλητικού τουρισμού, με ορειβασία. Είναι πολλά παιδιά τα οποία συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες και επειδή οι ίδιοι έχουν χρειαστεί αίμα, είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι και νομίζω ότι παρακινούν και κάνουν μια καλή γιορτή. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι το οργανώνουν και είναι μέρος του μαθήματος. Δηλαδή από 1 Οκτωβρίου κάποια παιδιά ανέλαβαν να οργανώσουν αυτό το πράγμα, κάποιοι να ενημερώσουν τον κόσμο. Σε λίγο κατά τις 1 ώρα θα κάνουμε μια μικρή γιορτή εδώ πέρα, θα δώσουμε κάποια βραβεία. Άρα για αυτούς είναι ένα μέρος του μαθήματος ή του ότι κάνουν και κάτι καλό. Και όπως ίσως ήδη ακούσατε, νομίζω ότι τελικά η αιμοδοσία για μένα είναι μια πολύ μικρή προσφορά δικιά μας, 10 λεπτά, δηλαδή στην ουσία τίποτα. Σώζει ζωές σίγουρα. Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας. Το σημαντικότερο θέμα που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων για το κυκλοφοριακό της πόλης, την στάθμευση και την αστική συγκοινωνία. Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Τα κυριότερα είναι υποδοχή τιμής μονάδος αποζημίωση για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην οδό Βρούτου, η γνωμοδότηση για τροποποίηση σχεδίου πόλεως στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, η παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων για την κυκλοφορία, τη στάθμευση και την αστική συγκοινωνία με σκοπό τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης μελέτης, έρευνας κυκλοφορίας κεντρικών οδών και κόμβων Καβάλας, η γνωμοδότηση για τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης, ρημοτικού σχεδίου περιοχής Περιγυαλίου και η έγκριση απευθείας ανάθεσης δεξίωσης, φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης εγγενείων.
Τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα. Και είναι γνωστό το θέμα, το πώς γίνεται η αστυνόμευση στο κεφάλαιο κυκλοφορία στάθμιση στην πόλη μας. Επομένως, πρέπει να βοηθήσουν όλες οι πλευρές, να βοηθήσουν όλοι οι καβαλιώτες και μέχρι ότου αποκτήσει η πόλη, ο Δήμος μας, δημοτική αστυνομία, γι' αυτό και ένα από τα θέματα του ταξιδιού μου αύριο στην Αθήνα είναι δημοτική αστυνομία στο Δήμο μας. Πάση θυσία να έρθει βοηθός και συνεργός στην προσπάθεια του Δήμου Καβάλας και η ελληνική αστυνομία, η οποία επί του παρόντος πρέπει να αστυνομεύσει και να ελέγξει το σύστημα υποφορία στάθμιση και όλες τις προτάσεις οι οποίες θα μας καταθεθούν. Σειρά έχουν τώρα λίγες διαφημίσεις. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα ο Σύλλογος Ανθοχωρίου αναβιώνει για ακόμη μια χρονιά το έθιμο της Τζαμάλας. Έθιμο που αναπαριστά την γονιμότητα της γης. Για το έθιμο αυτό αλλά και για τις δραστηριότητες του Συλλόγου μιλά στην κάμερα του Αρτσάνελ η πρόεδρος του Συλλόγου Ανθοχωρίου Κυριακή Παναγιωτίου. Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα ο Σύλλογος Ανθοχωρίου αναβιώνει το έθιμο της Τζαμάλας, ένα έθιμο που ήρθε από την Ανατολική Θράκη και αναπαριστά τη γονιμότητα της γης. Είναι η πρώτη φορά που το αναβιώνουν σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Κυριακή Παναγιωτίδου. Παλιά αυτό το έθιμο ήρθε από την Ανατολική Θράκη. Οι γονείς μας κατάγονται από την Ανατολική Θράκη. Και είπαμε φέτος να γιορτάσουμε αυτό το έθιμο, ξεκινάει πριν τη σπορά. Θα το γιορτάσουμε στις 5 Δεκεμβρίου και θα δυθεί μία νύφη που αναπαραστάνει τη γη, ένας γαμπρός ο σπόρος και ένας αράπης που είναι ο κακός χειμώνας και ο κακός καιρός. Και θέλουμε να αναβιώσουμε ξανά από την αρχή το παλιό έθιμο αυτό. Και πρώτη φορά αναβιώνετε το έθιμο αυτό? Μετά από πολλά χρόνια, πρώτη φορά. Αυτό το έθιμο το έφτιαχναν οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας. Και η νεότερη γενιά το έχουν καταργήσει. Τώρα ξεκινάει με 2 χρόνια ζωής ο Σύλλογος, ξεκινάμε ξανά το έθιμο αυτό. Άλλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος? Άλλη εκδήλωση έχουμε και τα Θεοφάνια, το οποίο φτιάχνουν ένα ψωμάκι και βάζουν μέσα το σταυρό και την μέρα των Θεοφανίων το έχουν μέσα σε μια πετσέτα τα ψωμάκια αυτά και τραβάνε ο καθένας σαν τυχερό και σε όποιον τύχει το ψωμάκι με το σταυρό γίνεται ο νονός του Χριστού. Η διατήρηση ήθηκε εθίμων είναι η στόχη του Συλλόγου Ανθοχωρίου σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Κυριακή Παναγιωτίδου. Ποιοι είναι οι στόχοι του Συλλόγου? Οι στόχοι είναι να μαζεύομαστε ξανά στο χωριό, ας πούμε, όλοι, γιατί δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον το χωριό, είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Να συγκεντρωνόμαστε εκεί, κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία μαζευόμαστε στο σύλλογο για έναν καφέ, συζητάνε τα προβλήματα ο καθένας και λίγο μια ζωή στο χωριό. Η Έμι τώρα μας ενημερώνει για τον αυριανό καιρό. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.